Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Λοιπόν, τώρα, είναι η Σελήνη απέναντί σας, είναι στον κρυό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση τη σημερινή μέρα στις σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι η Σελήνη που κάνει αυτές τις τρελές όψεις σήμερα, με τον ουρανό, με τον Πλούτονα. Άρα, μπορεί κάποιος στενός συνεργάτης ή μπορεί και ο σύντροφός σας να έχει μια κάπως αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Να μην είναι αυτό τέλος πάντων το οποίο μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι η συνήθη συμπεριφορά. Ή μπορεί από την άλλη πλευρά να νιώθετε ότι ο άλλος με τη συμπεριφορά του και αυτό που κάνει να σας κρεμάει κάπως. Επειδή είπαμε ότι είναι οι μέρες αυτές που έχουν αυτήν την διάσταση τέλος πάντων την περίεργη, κοιτάξτε κι εσείς να μην πάρετε προσωπικά αυτό που μπορεί να γίνεται όσο μπορείτε. Να εξετάσετε πρώτα δηλαδή γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και μετά να καταδικάσετε τον άλλον που μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μέρες που έχουν μια ένταση, κυρίως για τους γεννημένους δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο, η σημερινή μέρα δηλαδή, που θέλει αρκετή προσοχή για να μην φτάσετε σε μια οριακή κατάσταση ίσως και σε έναν καυγά. Και από αύριο σιγά-σιγά και ακόμη περισσότερο από την Παρασκευή και έπειτα θα δείτε ότι τα πράγματα μπορεί να καλμάρουν. Οι Σκορπιοί, οι οποίοι σήμερα λοιπόν είναι αυτές οι όψεις που έχουμε και ο Πλούτωνας φυσικά είναι δικός σας κυβερνήτης, όχι ο παραδοσιακός είναι ο Άρης, είναι ο μοντέρνος σας κυβερνήτης, ο Πλούτωνας που δημιουργεί τέλος πάντων διάφορα ζητηματάκια όταν συναντιέται με τον Ερμή, γιατί ο Ερμής έχει να κάνει με το μυαλό μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και επίσης επειδή είναι μια μέρα που έχει μια ένταση η σημερινή, θα σας πρότεινα γενικώς να μην. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, βλέπουμε την ένταση να υπάρχει, βλέπουμε να γίνεται κάτι μεταξύ, ας πούμε, 2, 3, 4 ανθρώπων και πάτε κι εσείς και χώνεστε, μην το κάνετε αυτό σήμερα. Θέλω να πω ότι μερικές φορές η καλύτερη δράση είναι η απραξία, η αποχή, ναι, από τη δράση. Δηλαδή, μείνετε ένα βήμα πίσω, αυτό λέω, αφήστε να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί, ξαναλέω και πάλι, μπορεί αυτό το οποίο μπορεί να μεγενθύνουμε στο μυαλό μας ή το πρόβλημα που βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει, μπορεί να βρεθεί ένας από μηχανείς Θεός και να δώσει τη λύση άμεσα και απλά να έχουμε ταλαιπωρήσει τον εαυτό μας, τους άλλους γύρω μας και γενικώς να υπάρχει έτσι μια κατάσταση περίεργη. Όλο αυτό, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τη δουλειά, και αφού η Σελήνη είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του οροσκοπίου σας, άρα λοιπόν αν υπάρχει ένα θεματάκι στη δουλειά, περιμένετε λίγο, φανείτε κάπως πιο ψύχρεμοι και μην παίρνετε πάνω σας μια κατάσταση. Μπορεί να εξελιχθεί από μόνη της, να βρεθεί η λύση χωρίς καν να χρειάζεται εσείς να κουνήσετε ούτε το δαχτυλάκι σας. Ναι, ψυχούλα μου. Εντάξει. Ήταν τώρα μην αυτό με τις αιμονές του Ταύρων. Αχ, τότε. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τους Σκορπιούς που ξαναλέω ότι μέχρι την Παρασκευή είναι έτσι το πιο περίεργο διάστημα. Από την Παρασκευή και μετά ξεκινά μια σχετικός, γιατί είναι και οι εκλήψεις αυτές που έρχονται, άρα έχουμε πάλι διάφορα ζητηματάκια, αλλά δεν έχει αυτό της καθημερινότητας, αυτή την ένταση που μπορεί να είχατε από το Δεκέμβριο μέχρι τώρα με τον Άρη στο ζώδιό σας. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λοιπόν, οι τοξότες σήμερα που και για σας αυτές οι όψεις είναι κάπως περίεργες, μπορεί να σας οδηγήσουν σε ένα πολύ κακό μονοπάτι της κριτικής απέναντι στους άλλους. Δηλαδή, να βλέπετε ότι γίνεται ένας χαμός και αντί εκεί να δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε ή πώς μπορείτε να διορθώσετε μια κατάσταση, να πάρετε μια πάρα πολύ επικριτική στάση απέναντι στους άλλους και αυτό να κάνει τα πράγματα λίγο χειρότερα από όσο είναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν φορές που οι άνθρωποι μπορεί να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί μπορεί να μην τους επιτρέπει ακόμα και το ίδιο τους το μυαλό να λειτουργήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσάς, εννοώ ευέλικτοι. Μερικές φορές ούτε και εσείς δεν είστε τόσο, εννοώ συμβαίνει και αυτό. Άρα, όταν βλέπετε ότι κάποιος άλλος, ειδικά τη σημερινή μέρα, μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό πράγμα από εσάς, δεν είναι ανάγκη να το κριτικάρετε,
και να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Προτιμήστε τέλος πάντων να αφήσετε να περάσει η σημερινή μέρα και να το διευθετήσετε, να κάνετε μία συζήτηση τις επόμενες μέρες για να δείτε πώς μπορεί να επιληθεί. Θέλω να πω ότι με αυτήν τη στάση δεν θα κερδίσετε κάτι, ίσα ίσα μπορεί να εξαγριώσετε και τους άλλους και να συναντήσετε μεγαλύτερη αντίσταση τελικά σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Πέρα από αυτό, να σας θυμίσω, θα τα αναλύσουμε φυσικά όλα αυτά τα θέματα του Άρη που μπαίνει στο ζώδιό σας την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή έρχεται αυτή, τέλος πάντων, η είσοδος αυτού του πλανήτη που μπορεί να σας κάνει να έχετε έτσι περισσότερη ενέργεια και θα δούμε πού πρέπει να τη διοχετεύσετε για να μην γίνει ένας χαμός. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, συγγνώμη. Σκέψου. Ότι επειδή είσαι τοξότης εσύ, ναι. από τότε που ξέρουμε ότι είσαι τοξότης, ναι. αισθάνομαι ότι οι τοξότες είναι ένα άλλο ζώδιο, ρε παιδί μου. έχουν μία πρέσβυρα, ας πούμε. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Και λέω, κοίτα τώρα, τι παιχνίδια κάνει το μυαλό, δηλαδή. Αλλά δεν είμαι καλά, εγώ αυτό το ξέραμε. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά ξαφνικά τους τοξότες τους ακούω πάντα με μία άλλη προσοχή. Γιατί είναι άσχημα. Σε ευχαριστώ, Κρατέ. Είναι άσχημα τοξότης. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε, αυτή ξέρει. Εντάξει, οι τοξότες, ξέρεις, θα σου πω κάτι. Οι τοξότες έχουμε και μία ξερολία. Υπάρχουν δύο ζώδια που έχουν μία ξερολία στο ζωδιακό. Το ένα είναι η Παρθένος και το άλλο είναι ο τοξότης. Ωραία, να λοιπόν, κάνουμε αυτό. Τέλει. Λοιπόν, αυτό εντάξει, έχουμε και εμείς τα αρνητικά μας. Δεν μπορούμε να είναι όλα θετικά. Βεβαίως, και θα ήμασταν οι τέλειοι άνθρωποι.